Με νέα δεδομένα για κατοίκους και επισκέπτες, θα λειτουργεί από τα τέλη του μήνα η ελεγχόμενη στάθμευση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης του Ρεθύμνου. Η Δημοτική Αρχή θέτει σε ισχύ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της ελεγχόμενης, το οποίο θα ελέγχει με αισθητήρες κάθε θέση ξεχωριστά, ενώ στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες βαρέου τύπου. Έχουμε καλέσει τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στην ελεγχόμενη στάθμευση και είναι μόνιμοι κάτοικοι και δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στην ελεγχόμενη, να προσέλθουν να παραλάβουν ένα μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα τους δίνει πρόσβαση στο σύστημα. Στόχος του Δήμου είναι να αλλάξει την οτροπία κυρίως των ρυθμιωτών, εντάσσοντας στην καθημερινότητά τους νέες συνήθειες που θα βασίζονται στην τεχνολογία, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 595 απλές θέσεις και οι 65 θέσεις για άτομα με αναπηρία, χώρια αυτές της φορτοεκφόρτωσης που είναι χωροθετημένες στη ζώνη της ελεγχόμενης. Το πρώτο δεκαήμερο δεν θα μπούμε στη λογική των προστήμων, αλλά των ενημερωτικών σημειωμάτων ότι έχει αλλάξει η λειτουργία πλέον της ελεγχόμενης και εποπτεύεται με τον συγκεκριμένο τρόπο, γιατί κανένα σύστημα του Δήμου Ρεθύμνης, είτε μιλάμε για το δακτύλιο, είτε μιλάμε τώρα για την ελεγχόμενη, δεν είναι εισπρακτικό. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος βελτιώνεται. Αποκτά η κυκλοφοριακή αγωγή σιγά σιγά. Αντιλαμβάνεται ότι το αυτοκίνητο είναι μέσον μεταφοράς, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο θα προσδιορίζει την ποιότητα ζωής μιας περιοχής. Οι οδηγοί με έξυπνο κινητό τηλέφωνο θα μπορούν να κατεβάσουν την ειδική εφαρμογή του Δήμου Ρεθύμνου, ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποια σημεία υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στο κέντρο και μέσω των συμβατών χαρτών με τη λειτουργία του προγράμματος θα καθοδηγούνται απευθείας στη θέση της επιλογής τους χωρίς να κάνουν ατελείωτους κύκλους. Περνάει τον αριθμό της πινακίδας του μέσα, προαγοράζει το χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να σταθμεύσει, μία ώρα, δύο ώρες, πέντε ώρες, οκτώ ώρες, και πληρώνει ηλεκτρονικά. Πριν ολοκληρωθεί ο προπληρωμένος χρόνος, η εφαρμογή θα ειδοποιεί τον οδηγό ώστε να φύγει έγκαιρα ή να ανανεώσει την πληρωμή για παραπάνω χρόνο. Όμως, εάν μία θέση καταληφθεί και δεν πληρωθεί, τότε θα χτυπάει κόκκινο στο κέντρο ελέγχου και οι υπάλληλοι θα σπέβδουν στο σημείο για την επιβολή προστίμου που αγγίζει τα 10 ευρώ. Κάποιος ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετηθεί, να κάνει κάποια ψώνια, να κάνει κάποιες εργασίες σε δημοτικά καταστήματα, σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, να έχει τη δυνατότητα με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, το πρώτο μισάωρο θα είναι δωρεάν, να βρίσκει πρόσβαση στάθμευσης στον χώρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί, όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα μπορούν από τα περίπτερα της περιοχής ή από κοντινούς μεταπολιτές να δηλώνουν τη θέση που έχουν καταλάβει και εκεί να αγοράζουν το χρόνο παραμονής, τον οποίο θα καταχωρούν ο περιπτεράς ή ο αρμόδιος υπάλληλος. Η ισχύς του μέτρου θα είναι από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενώ τις Κυριακές και τις Αργίες θα είναι δωρεάν.